Ρήπανση της θάλασσας στο ενετικό λιμάνι των Χανίων κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν το πρωί οι εργαζόμενοι του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων και του Λιμενικού Σώματος. Πρόκειται για άσκηση η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό όλοι οι εμπλεκόμενοι να είναι προετοιμασμένοι και να αντιμετωπίσουν άμεσα πιθανό περιστατικό θαλάσσιας ρήπανσης. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο διοργανώνει σήμερα μία άσκηση αντιμετώπισης ενός συμβάντος θαλάσσιας ρήπανσης σε συνεργασία πάντα με το Λιμεναρχείο. Πρέπει να πούμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο εδώ και 2 χρόνια έχει προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό. Έχει γίνει εκπαίδευση σε θεωρητικό επίπεδο στα μέλη τους όλους τους εμπλεκομένους. Και σήμερα ουσιαστικά κάνουμε μία άσκηση για να κάνουν και οι εργαζόμενοι και οι εμπλεκόμενοι αυτά που έχουν μάθει στη θεωρία στην πράξη. Η άσκηση αυτή έχει ένα σενάριο διαρροής από ένα πλοίο και από εκεί και πέρα τοποθετείται όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός, ούτως ώστε να περιοριστεί η ρήπανση στο συγκεκριμένο σημείο. Στην άσκηση χρησιμοποιήθηκε ο εξοπλισμός που διαθέτει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων και ακολουθήθηκε μία συγκεκριμένη διαδικασία. Μπορούμε να κλείσουμε έτσι μία μικρή κοιλίδα. Να την εγκλωβίσουμε και να τη μαζέψουμε. Αμέσως, γρήγορα, αποτελεσματικά και με οργάνωση ενεργοποίησαμε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και ρίξαμε το φράγμα στη θάλασσα, περιορίσαμε την κοιλίδα στη θάλασσα και ανακτήσαμε τα πετρέλαια με διάφορα μέσα μηχανικά. Όπως μια αντλία χειροκίνητης πατάει, κάποια απορροφητικά υλικά στο τέλος. Και έτσι ανακτήσαμε το πετρέλαιο, το μαζέψαμε, το περισυλλέξαμε τη θάλασσα. Να σημειωθεί πως είχε προηγηθεί άσκηση επιχάρτου και για θεωρητική εκπαίδευση στο Δημαρχείο Χανίων.